Να καλησπέρισω εγώ εδώ κυρίες και κύριοι τον Αλέξη Παπαχελάδη αυτή τη καθημερινή και να πάρουμε ένα-ένα ένα τα πράγματα. Να σε ρωτήσω πρώτα Αλέξη για αυτή την ε, παρέμβαση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που είχαμε πριν από λίγο. Δεν είπε η Ελλάδα ή η Τουρκία, ίσες αποστάσεις όμως ε, μοιάζει πλέον οι Αμερικανοί να φοβούνται. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνουμε στον Άστρον ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά πλέον σε ένα όχι, δεν είναι πλέον ατύχημα, γιατί η Τουρκία το πάει σε μια κλιμάκωση χωρί τέλο. Δηλαδή, είναι σαν να ψάχνει το, το, ατύχημα. Και αυτό πλέον έχει ανησυχήσει πάρα πολύ την, την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν θέλει προφανώ ο Τραμπ να υπάρξει κάτι τέτοιο εν μέσα στην προεκλογική περίοδο που θα τον κατηγορούσαν και τον ίδιο ότι δεν έκανε τίποτα. Και νομίζω ο τρόπο που το έθεσε ο κ. Ποπέο σήμερα ήταν πολύ σαφή, έδειξε μια μεγάλη ανησυχία. Ασφαλώ δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, ήταν ίσε αποστάσει. Δηλαδή, καθίστε να τα βρείτε. Αλλά και το άλλο μήνυμα ήταν ότι κάντε λίγο πίσω, ότι ναι. τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Αυτό μπορεί να, να, και, ε, να υποκρύβει και κάποιο είδου ε, πρωτοβουλία ή στη φάση που είναι αυτή η ΗΠΑ, στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, θα πρέπει να το αποκλείουμε. Δεν, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα πλέον ε, στην Αμερική. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν βλέπαμε κάποιον υψηλό αξιωματούχο από το State Department το Λευκό που δεν υπάρχει κιόλα δηλαδή, σε, σε αυτή τη φάση να ερχόταν στην περιοχή και να έκανε κάποιο είδου μεσολάβηση όπω παλιά ο Χόλμπουργκ ή άλλοι. Δεν, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ε, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Γερμανία θα συνεχίσει αυτή τη μεσολάβηση. Υπάρχει η φήμη ότι αύριο θα συνεχισει τη μεσολαβηση υπαρχει η Μέρκελ και Ερντογάν και ότι μπορεί αυτό να είναι ένα κρίσιμο τηλεφώνημα. Αλλά... Επειδή είχαν ξανακούσει θα μιλήσει την περασμένη εβδομάδα και δεν μίλησαν, πρέπει να περιμένουμε. Προφανώ θα πρέπει να οριμάσουν και κάποιε διεργασίε από κάτω για να γίνουν αυτά. τα Ναι, όλοι περιμένουν μια έτοιμη φόρμουλα. Δεν θέλει να πέσει σε, σε τείχο. Περιμένουμε μια πρωτοβουλία από του Γερμανού. Από του Γερμανού, περιμένουμε αυτό σίγουρα είναι, μια πρωτοβουλία. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, πάντως, αν. Πιστέψουμε αυτό το δημοσίευμα της Γενής Αφάκ, που μας μετέφερε νωρίτερα ο Μανώλης και το επεσήμανα στην εισαγωγή της σύνδεσής μας, Αλέξη. Δυστυχώς αυτή η εφημερίδα περίπου προαναγγέλει τις επόμενες κινήσεις no. της Άγκυρας. Ε, εάν πιστέψουμε λοιπόν αυτό το δημοσίευμα, η Άγκυρα ετοιμάζεται να ανέβει ακόμη πιο πάνω και στην ουσία να, 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 μπει, να, να προσεγγίσει πια... Ελληνικά νησιά, να κινηθεί δηλαδή το Roots Race ανάμεσα στο Καστελόριζο και στη Ρόδο. Αυτό τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνει την περιπέτεια η Τουρκία. Διότι είναι πολύ σαφέ ότι αν βρεθεί αυτό το σκάφο στα 6 μίλια από τη Ρόδο ή στα 6 μίλια από το Καστελόριζο, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν θα δώσει μια έμπρακτη απάντηση. Να στείλει το στόλο και να σταματήσει αυτά τα σκάφια από τι. Ε, Ό,τι κάνουν πάση εκεί. Ε, και νομίζω ότι πραγματικά θα θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές τη ε, της Ελλάδας. Αυτό είναι μια πολύ καθαρή πρόκληση. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Σεντογάν. Και αυτό που κάνει συνέχεια, το ανεβάζει σιγά σιγά σιγά. Αν φτάσει και στα 6 μίλια έξω από τη Ρόδο Καστελόζο, ε, πια δεν νομίζω ότι... Δεν αφήνει περιθώρια μη αντίδραση. Ναι, εγώ... Κύριε, βλέπω αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί όπω πολύ σωστά έπαιρες, είναι μια οικογενειακή εφημερίδα του κ. Ερντογάν. Οπότε διαβάζουμε πολύ προσεκτικά το κάθε που λέει. Και ασκείται και ένα ψυχολογικό πόλεμο σε να απέναντι στην Ελλάδα μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα. Και το άλλο βέβαια είναι και όλο αυτό ο θόρυβο που έχει προκαλέσει η Τουρκία τι τελευταίε μέρε γύρω από το Καστελόριζο. Που είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Κάθε μέρα ανεβάζει το θέμα. Κάθε μέρα κτίζει ε, ένα επιχείρημα, προφανώ εντελώ αβάσιμο και ανόητο, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα έχει επαντρώσει με παραπάνω άντρε από όσο επιτρέπει. Ποιο δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν υπάρχει μια συνθήκη να το λέει αυτό. Ε, Πάσε τόσο με διάφορα τέτοια επιχείρημα. Φτιάχνει λοιπόν ένα, μια ένα κατάσταση, κλίμα, να το πω ένα έτσι. Ένα κλίμα, ναι. Ένα κλίμα ότι το Καστελόριζο ξαφνικά είναι πρόβλημα και ότι υπάρχει πολύς ελληνικός στρατό εκεί, ο οποίο προκαλεί την Τουρκία. Αυτό είναι πραγματικά ε, προβληματικό. Κλείνοντα Αλέξη, βλέπουμε την Ελλάδα να τρέχει, να επιταχύνει στο θέμα των εξοπλισμών, που το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θα πρέπει να περιμένουμε να, να λειτουργήσει και στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, η λεγόμενη διπλωματία των εξοπλισμών, εν νομίζω μπορούμε να το λέμε ευθέω. Κοίταξε, εδώ περάσαμε μια πολύ δύσκολη φάση όπου λόγω των μνημονίων δεν ξοδεύτηκαν λεφτά ούτε καν στη συντήρηση των εξοπλισμών. Και επίση, δικαιολογημένα, οι εξοπλισμοί απέκτησαν και ένα κακό από τι μίζε και τι περίφημε υποθέσει σκανδάλων κτλ. Παραδοσιακά, Υπήρχε αυτή η λογική. Δηλαδή, ο, για παράδειγμα, ο Ανδρέα Παπανδρέου είχε πάρει και F16 ε, και έπαιξε και με τα μοιράζ. Η λογική ήταν ότι ποντάρω και στου Αμερικάνου, ποντάρω και στου ε, Γάλλου. Τώρα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμεί. Τα λεφτά είναι λίγα, βέβαια, δεν είναι τα λεφτά που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αλλά μαζί, ε, αν θε με μια αγορά τύπου Ραφάλ ε, ή τι άλλε αγορέ που έχουν γίνει με του Αμερικανού. Περιμένει κάποιο ότι μπορεί να αγοράζει για ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Δεν είναι ακριβώ ασφάλεια ζωή, είναι λίγο επάσης, πολύ ασαφέ το τι ακριβώ είναι. Πιστεύει πάντω ότι έτσι αγοράζει τουλάχιστον καλή θέληση, σε μερικέ περιπτώσει και κάτι παραπάνω. Και το σημαντικό βέβαια είναι, ε, αν θα υπάρξει αυτό το περίφημο, ε, μια πρωτοβουλία που λέγεται θα υπάρξει από την πλευρά του Πρωθυπουργού τι επόμενε μέρε, όπου θα ξοδευτούν κάποια κονδύλια και κάποιε έκτακτε ανάγκε που φαίνεται ότι έπρεπε να έχουν καλυφθεί εδώ και καιρό και δεν καλύφθηκαν. Να σας Αλέξη, να σε ευχαριστήσουμε Ευχαριστώ. πολύ.